Να πάμε όμως τώρα στο σχήμα, όπου εδώ η Πάολα με τον Σάκη Ρουβά και την Τάμτα. Ο καταρχήν όταν ξεκίνησε το σχήμα αυτό, λέγανε όλοι ότι δεν ταιριάζει ο Σάκη Ρουβά με την Πάολα κτλ. Ο κόσμος τους. Ναι, ο κόσμος, οι φαν τους. Κανένας με κανέναν. Ναι. Πρέπει δηλαδή όταν τραγουδάει ο Ρουβάς οι φαν των υπολείπων να βγαίνουν για τσιγάρο και να γίνουν το ίδιο με κάθε τραγουδιστή. Ναι. Πρέπει αυτό να μπαινοβγαίνουν στο μαγαζί. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα που είπες, ναι. Και να πω λοιπόν ότι αυτά είναι όλα βλακίες. Στην κυριολεξία είναι βλακίες. Γιατί θα σας πω λοιπόν εγώ ότι ο Σάκης Ρουβάς κάποτε τραγούδαγε μαζί με την Τέτζηλα Δημητρίου. Επομένως τι λέμε. Υπάρχουν κοινά στοιχεία. Πώς δεν κολλάει. Κολλάνε, λοιπόν. Στο παρελθόν λοιπόν έχουν όλοι οι τραγουδιστές της pop μουσικής σκηνής έχουν βρεθεί να ανοίγουν πρόγραμμα σε μεγάλους λαϊκούς καλλιτέχνες. Πώς έβαζε με ροκάματο. Θα ξεχάσω εγώ ότι κάποτε δούλευε με τον Κοντολάζο. Ο Σάκης Ρουβάς. Σοβαρά. Δια σοβαρά. Δεν το ξέρω. Εδώ ιστορία να στα πω εγώ. Λοιπόν, τι θα το ξεχάσω. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα σχήματα όλα τα οποία έχουν βρεθεί κατά καιρούς. Κάποιοι pop καλλιτέχνες. Οπότε λοιπόν είναι τιμή του Σάκη Ρουβά να είναι με την Πάολα. Και τώρα δεν μιλάω για την Πάολα προσωπικά, μιλάω για τον κόσμο που αντιπροσωπεύει την Πάολα. Πώς όμως θα κάνεις τέτοια εναλλαγή στο πρόγραμμα, εσύ σαν θεάτης, πώς θα το αντέξεις όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή να πας από την Πάολα στον Ρουβά και από εκεί πέρα στην Τάμτα. Θα σε πάω εγώ αλλού. Πάμε σε ένα σχήμα λοιπόν οποιοδήποτε και θα πάμε να κάτσουμε στις 12 η ώρα το βράδυ. Θα ακούσεις να τραγουδάνε μέσα από ξένα. Και να μόλις βγει το πρώτο όνομα, πει το βαρύ λαϊκό. Mm. Έτσι, ας πούμε, όποιον καλλιτέχνη θέλεις. Οπότε αυτό πώς το αντέχουνε. Παντού γίνεται αυτό. Εγώ δεν το αντέχα, η αλήθεια. Εσύ δεν το αντέχα. Δηλαδή θέλεις να πας σε ένα μαγαζί και να ακούς μια από τα ίδια συνέχεια. Θέλω να ακούσω το δικό μου, αυτό που θέλω να ακούσω. Αυτό, οπότε θα πας την ώρα που βγαίνει. Ναι, και αυτό γίνεται. Ναι, αλλά δεν γίνεται πουθενά όμως έτσι. Η Τάμτα υποθέτει ότι ανοίγουν το πρόγραμμα οι pop καλλιτέχνες. Ναι, είναι pop καλλιτέχνες στην αρχή. Μετά βγαίνει η Τάμτα παράδειγμα πρώτη. Μετά βγαίνει ο Σάκης Ρουβάς. Το ψιλολαϊκίζει κάπου προς το τέλος. Έχει πει και λαϊκά τραγούδια 2-3 ο Σάκης Ρουβάς. Οπότε κάνει κανένα ντουέτο μετά με την Τάμτα μαζί κτλ. Κάνει κανένα ντουέτο και με την Πάολα. Και μετά μένει η Πάολα μόνη του, δίνει μια και καταλαβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι κάνουν πολλά ντουέτα με την Πάολα μέσα στο πρόγραμμα. Λογικό είναι. Να σας υπενθυμίσω ότι είχε κάνει το. Είχε κάνει ντουέτο και με την Αναβίση ο Σάκης Ρουβάς στο παρελθόν. Να θυμηθούμε. Ενδιαφέρον. Ποιο τρόπο. Εντάξει, το κομμάτι. Η Αναβίση έχει πει και πιο pop κομμάτια. Η Αναβίση είναι pop. Ναι, εννοείται. Η Πάολα είναι λαϊκά. Καμία σχέση. Η Πάολα είχε το δικό τη. Η Πάολα είναι. Τι. Δύση Ανατολή. Με το Ρουβά. Σου είπα ότι όλα μπορούν να συνεπάρξουν. Η μουσική δεν έχει σύνορα. Έτσι ακριβώ. Και δεν έχει όρια. Δεν μπορεί να δει αυτή τη στιγμή να πρότυξει κάτι. Απλά εδώ ξεκινάμε τι γίνεται. Λένε ότι υπάρχει ένα προβληματάκι με το μαγαζί. Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Ότι όταν βγαίνει, λέει ο Σάκης Ρουβάς, δεν ρίχνουν λουλούδια και δεν έχει τόσες εισπράξεις στο μαγαζί. Και όταν βγαίνει η Πάολα, γίνεται χαμός. Γι' αυτό και κάνουν πολλά ντουέτα, έτσι ώστε να μετριάζεται λίγο η κατάσταση. Γιατί λένε ότι έχουν πρόβλημα στο μαγαζί και θέλουν τα πρώτα τραπέζια γενικά να είναι οι φανς ουσιαστικά της Πάολα, γιατί ρίχνουν περισσότερα λουλούδια. Φαντάζεσαι τις ρουβίτσες να πετάνε λουλούδια από ναι, κάτω. Ναι, αυτό, αλλά το μαγαζί δεν το συμφέρει. Τα μόνα που πετάνε οι ρουβίτσες είναι ισόρουχα. Όχι μόνο, τώρα 45. Δεν εντάξει, οι ρουβίτσες έχουν γίνει 30 πλέον. Δεν πετάνε ισόρουχα. Άλλο να είσαι 20, άλλο να είσαι 30. Το μαζεύει. Πάντως κάπως δεν ήταν μεσό. Ίδια τρέλα θα έχουν και τώρα. Ναι, μόνο. Δεν είναι τρέλα θα έχουν. Έλα, τρία παιδιά έχει τώρα, έχει πάει 45. Τι σημασία, γιατί θα κάνουν μαζί τίποτα. Μα συγγνώμη, πάνε για να κάνουν. Δηλαδή πάνε να τον δουν για να κάνουν. Αλλιώς, άμα είναι ελεύθερος ο άλλος και αλλιώς αν έχει τρία παιδιά με την κούκλα παντρεμένος. Χοροπηδάει ακόμα όμως. Χοροπηδάει, αλλά εντάξει δεν έχει και πολύ όρεξη να το πετάξει το ζόρι μου. Εγώ ξέρω πάντως οι Ρουβίτσες πάνε εκεί. Για ποιο λόγο πάνε οι Ρουβίτσες εκεί, οι τρελαίνοντες. Εντάξει, έρωτες είναι αυτοί. Παιδιά, το πρόβλημα. Η αλήθεια του πρόβλημα. Δηλαδή, το πρόβλημα και η αλήθεια του έχει ως εξής. Ότι ο Σάκης Ρουβάς το κοινό του πέρα από τις Ρουβίτσες κτλ. Είναι αλφα κλάσ. Δηλαδή είναι από βόρεια προάστια και φυσικά. Είναι Άλπις και τα λοιπά. Ναι. Πού πήγαν στις Άλπις, στο Ιτάμπτα. Στο Γκτάνσκ. Ναι. Είναι του Γκτάνσκ, τώρα μπήκε και η Τάμπτα στο παιχνίδι, με του Γκτάνσκ στην κατάσταση. Και σκάει η Πάολα και έχετε η Σάντα Μπάρμπαρα, ο Κορυδαλός, Περιστέρη, Νίκαια, Εγάλεο κτλ. Μπουκάρουν μέσα. Τι δουλειά έχει τώρα η Νίκαια με τον Γκτάνσκ. Να καταλάβει. Καμία, αλλά σαν μαγαζί αλήθεια είναι ότι τέτοιο κόσμο θέλει.
σαν μαγαζί. Από θέμα το τι ποσοδό σου προσφέρει. Ναι. Θέλει να αυξήσει τα έσοδά σου σίγουρα ναι. Και να ανεβάσει και το κέρδο. Τι θέλει τέτοιο κόσμο, του Γκντάνσκ. Όχι του Γκντάνσκ. Όχι, το ανάποδο. Τι πάω όλα. Τι πάω. Τα γαλούδια, να και λίγο παραπάνω. Ποια είναι η διαφορά, ότι αυτοί του Γκντάνσκ μπαίνουν και απαιτούν να είναι και τσάπα το τραπέζι, ναι. Ενώ οι άλλοι να πούμε που είναι το μεροκάμα του μπαίνουν και τα χώνουν. Σου λέει 100 έχουν να τα δώσουμε. Φεύγουν χωρί χρήματα, πράγματι. Οι άλλοι σου λέει μπήκα στο μαγαζί σου τιμή σου. Που μπήκα στο μαγαζί. Και όμως αυτό που λέτε, παιδιά, στις αγορές που ας πούμε είναι άνθρωποι χαμηλότερου βιωτικού επίπεδου, δουλεύουν πολύ περισσότερο από ό,τι ας πούμε μπορεί να είναι το Κολωνάκι. Το Κολωνάκι ήδη ξέρουμε έχουν προβλήματα. Αλλά πολλές φορές αυτό που λες εσύ, όταν υπάρχουν λιγότερα χρήματα, διασκεδάζεις περισσότερο και λες, μια ζωή την έχουμε, ας τον γλεντήσουμε. Ενώ αυτοί που έχουν. Βλέπεις αλλιώς μετά.